Ακούτε το Undercut, το podcast του TotalRacing.gr και τη Formula 1. Όταν σκέφτεσαι Σιγκαπούρη, Χρήστο, σίγουρα δεν σκέφτεσαι βροχή. Αλλά να που φέτος ήρθε. Και ήρθε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, θα πω εγώ. Δεν γνώρισε όμως σε τόσο μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις, θα πω εγώ, Δημήτρη, όσο έκανε την προηγούμενη φορά που εμφανίστηκε πάνω από τους δρόμους του μεγαλύτερου λιμανιού στον κόσμο, της Σιγκαπούρης. Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Undercut, το 28ο της δεύτερης σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, του podcast του TotalRacing.gr για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, στο οποίο εγώ και ο Δημήτρης Βούρδας, εγώ είμαι ο Χρήστος Κανάκης, θα μιλήσουμε για τα όσα συνέβησαν στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, την επιστροφή του αγώνα στο καλεντάρι έπειτα από 3 χρόνια. Ένας αγώνας που ξεκίνησε πολύ δραματικά, πολύ αργά, πολύ επεισοδιακά, γιατί έριξε μια βροχή περίπου αντίστοιχη με αυτή που είδαμε στον άλλον υπέρλαμπρο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος, στο Μονακό, που και εκεί η βροχή που έπεσε στην πίστα λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας προκάλεσε την καθυστέρησή του. Ναι, και το ίδιο συνέβη και στην Σιγκαπούρη. Είχαμε καθυστέρηση 1 ώρα στην εκκίνηση, 1 ώρα και 5 λεπτών πιο συγκεκριμένα. Η προβλεπόμενη κίνηση ήταν στις 3 ώρα Ελλάδος, 8 ώρα Σιγκαπούρης, 8 το βράδυ ώρα Σιγκαπούρης. Τελικά ήρθε στις 4 και 5 ώρα Ελλάδος, 9 και 5 ώρα Σιγκαπούρης και ολοκληρώθηκε στο 2 ώρο. Όπως άλλωστε αναμενόταν με τις δύσκολες συνθήκες που υπήρξαν αφενός, αφετέρου, διότι κάθε αγώνα στη Σιγκαπούρη, λόγω της απόστασης του γύρου και των αργών ταχυτήτων που αναπτύσσονται γενικότερα, κάνουν την διάρκεια του αγώνα να φτάνει κοντά στο 2 ώρο, ανεξαρτήτως safety car, ατυχημάτων ή οτιδήποτε άλλο. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι νικητής για ακόμα μια φορά ήταν ο Σέρχιο Πέρες, έτσι, ο οποίος έκανε ένα καλύτερο φετινό του αγώνα, εισάξιο θα πω με αυτό που έκανε στο Μονακό, και πήρε μια ακόμα νίκη σε πολύ αντίστοιχες συνθήκες με την προηγούμενη του, και παρότι είχε να υπερκεράσει και τελικώς ακόμα ένα εμπόδιο που εκείνη την ώρα δεν ήξερε το μέγεθός του, αλλά τελικά ήταν πολύ σωστά υπολογισμένο. Εγώ κρατάω το για άλλη μια φορά. Φαντάζομαι εννοείς για άλλη μια φορά που ο αγώνας ξεκινάει με καθυστέρηση. Αυτό το δέχομαι. Τώρα για άλλη μια φορά, Σέρχιο Πέρες νίκη που κατέκτησε την τρίτη της καριέρας του. Τέταρτη της καριέρας του, συγγνώμη, τότε είναι λιγάκι άστοχο να το λες, αγαπητέ Δημήτρη. Πάντως ήταν άψογος σε κάθε περίπτωση. Επομίστηκε το βάρος της ευθύνης για τη Red Bull λόγω των δυσκολιών και της ατυχίας και της γενικότερης κακή εμφάνισης του Verstappen και κατέκτησε άλλη μια νίκη για τους Σταύρους. Όχι άλλη μια νίκη για τον, άλλη μια νίκη για τους Σταύρους, άλλη μια νίκη για την ομάδα του που έχει ένα απίστευτο σερί αυτή τη στιγμή, να κερδίζει όλους τους αγώνες από την Γαλλία και μετά, αν θυμάμαι, Δημήτρη, ή ανάμεσα στη Γαλλία και την Ουγγαρία βρέθηκε η Μεγάλη Βρετανία. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Είναι σίγουρα. Έχω κερδίσει όλους τους αγώνες μετά την καλοκαιρινή διακοπή και νομίζω ότι η Γαλλία ήταν μετά το Red Bull Ring. Οπότε είναι άλλοι 2 αγώνες. Αυτή που έχει κερδίσει σε Γαλλία και Ουγγαρία πριν την καλοκαιρινή διακοπή, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι θυμάμαι καλά, πάντως. Και εγώ την ίδια αίσθηση έχω. Σε κάθε περίπτωση, η Red Bull και γενικότερα λειτουργεί, ας πούμε, με ένα μοτίβο αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1 που μας δίνει τη Ferrari pole, να παίρνει την pole position το Σάββατο και την Κυριακή η Red Bull να κατακτάει την νίκη, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και να γίνει. Αυτό το άσο ημίχρονο διπλό τελικό έγραψα και σε ένα tweet μου μετά το τέλος του αγώνα, εξελίσσεται σε μεγαλύτερη βεβαιότητα και από την Ανατολή, σε εισάξια μάλλον, family, βεβαιότητα από την Ανατολή και τη Δύση του Ηλίου καθημερινώς. Ή κάποιους αγώνες της Super League, ας πούμε. Τώρα, γιατί το υποβαθμίζεις τελείως το όλο ζήτημα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, ο Πέρες γενικότερα εμένα με εξέπληξε ευχάριστα στη Σιγκαπούρη από τις κατακτήρες δοκιμές κιόλας, όπου βρέθηκε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, ενώ μέχρι και το FP3, ας πούμε, υπολοιπόταν σε ρυθμό του Verstappen και των υπολείπων οδηγών που βρίσκονταν στο πρώτο στάδιο, ας πούμε, της κατάταξης, των Ferrari και των Red Bull βασικά, των Ferrari και των Mercedes βασικά,
Χάνω τα λόγια μου, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, Δημήτρη. Εν πάση περιπτώσει, ο Πέρες λοιπόν έκανε καλή κίνηση από τη δεύτερη θέση, περνώντας το Λεκλέρκ από τα πρώτα κιόλας μέτρα, αφού του έσβησαν τα κόκκινα φώτα. Και επί της ουσίας διαχειρίστηκε άψογα τον αγώνα, δίχως να χρειαστεί απαραίτητα να αμυνθεί ή να υπερβάλλει εαυτόν. Το οποίο νομίζω ότι προσδίδει ακόμα περισσότερη έτσι, αξία στην νίκη του. Σίγουρα ο Μεξικανός έκανε έναν αγώνα που νομίζω θα τον ορίσει και σαν οδηγό στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολλές εμφανίσεις του Πέρες σε συνθήκες που η πίστα στεγνώνει, που ξεκινάει με βροχή ο αγώνας και συνεχίζεται σε καλύτερες συνθήκες, σε σχετικά βελτιούμενη κατάσταση. Ακόμα και το πρώτο του μεγάλο μπαμ στη Φόρμουλα 1 το 2012 στη Μαλαισία ήταν σε περίπου ίδιες συνθήκες με αυτές που είχαμε στην Σιγκαπούρη. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι, δεν θα πω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά είναι ο συνεχιστής, ας πούμε, αυτό που έκανε πιο παλιά ο Jenson Button σε αντίστοιχες μεικτές συνθήκες, ας πούμε. Όχι, εντάξει, δεν μπορείς να τους βάλεις στο ίδιο καζάνι τον Button με τον Πέρες, Δημήτρη. Υπερβάλλεις λιγάκι. Ο Button έχει κάνει μυθικές εμφανίσεις σε μεικτές συνθήκες. Τι να πρωτοθυμηθούμε, Καναδάς του 2011 είναι η κορυφαία ίσως νίκη. Και από τις κορυφαίες νίκες οδηγών στην Φόρμουλα 1. Αν αναλογιστούμε όλα τα στοιχεία. Το έλεγα πιο πολύ. Αυστραλία του 10 είναι τόσα παραδείγματα που δεν τα θυμάμαι κιόλας όλα. Είναι αρκετές περιπτώσεις. Το έλεγα πιο πολύ γιατί άποψη ότι. Όχι, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν τους βάζω στο ίδιο επίπεδο, αλλά ότι είναι αυτός που τώρα είναι ο καλύτερος σε αυτό το κομμάτι στη Φόρμουλα 1. Στις μεικτές συνθήκες. Διαφωνώ. Διαφωνώ και θα εξηγήσω το γιατί στην πορεία όταν αναλύσουμε και την κατάταξη του αγώνα συνολικά και το πώς πλασαρίστηκαν οι οδηγοί της βαθμολογούμενης δεκάδας. Έχω κάποια στοιχεία να εναποθέσω στην κουβέντα. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι ο Σέρχιο Πέρες κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να σώσει την ημέρα για τη Red Bull οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Max Verstappen από το Q3 του Σαββάτου μέχρι και τον τερματισμό του αγώνα την Κυριακή, έτσι. Πέρα από το τι έκανε ο Max Verstappen, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καθοριστικό τόσο αυτό που έγινε στις κατακτήρες όσο και αυτό που έγινε στην κίνηση. Δηλαδή, ο Verstappen όχι απλά έχασε τον τελευταίο του γύρο με ένα πολύ μεγάλο λάθος της Red Bull, αλλά είχε και στην κίνηση, όπως είπε, είχε τα λάθος settings, τις λάθος ρυθμίσεις, έχασε κάλλες θέσεις και βρέθηκε σε ένα καθεστώς πίεσης από τον ίδιο, δηλαδή για να κάνει προσπεράσματα σε μια πίστα που τα προσπαθήματα δεν είναι εύκολα, όσο και αν ίδιο έκανε μερικές εντυπωσιακές κινήσεις, όσο και από πλευράς συνθηκών, γιατί είδαμε πολλές φορές να βγαίνει εκτός γραμμής, που η γραμμή είχε περισσότερο νερό και ειδικά όταν είχε βάλει τα σιλίκα ελαστικά, η πρόσφαση ήταν πάρα πολύ χειρότερη και είδαμε να κάνει 2-3 λάθη που δεν έχουμε συνηθίσει από τον Verstappen, ειδικά σε μάχες να κάνει. Εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο, όχι στις ατυχίες που αντιμετώπισε δεδομένα ο Verstappen, όσο στο ότι έχει και εκείνος χτυπητά σημεία. Δεν είχε φανεί αυτό βέβαια στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, διότι ήταν αλάνθαστος, όμως να που σε έναν αγώνα όπου τα πράγματα δεν του κάθισαν καλά από την αρχή. Όταν πλέον έφτασε σε ένα σημείο να συνειδητοποιήσει ότι η άνοδος στην κατάταξη δεν θα ήταν τόσο εύκολη όσο στην Ουγγαρία, ας πούμε, ή και στο Βέλγιο που κάλπασε προς την νίκη, παρότι κίνησε από πιο πίσω, άρχισε να κάνει λάθη, ήταν πολύ νευρικός και αυτήν την εικόνα νομίζω έχουμε αρκετό καιρό να τη δούμε από τον Verstappen, ίσως από τα χρόνια στα οποία η Red Bull, ναι μεν, διεκδικούσε νίκες, όμως δεν ήταν σταθερά στο παιχνίδι του τίτλου. Μιλάω μέχρι και το 18 ουσιαστικά, από το 16 μέχρι το 18. Όχι το 16 που έκανε πολύ περισσότερα λάθη, το 18. Θα σταθώ στο 18. Δεν το πήγε ο αγώνας εξ αρχής, τα πράγματα δεν κυλήσαν ομαλά. Δείχνει να έχει μια ροπή προς την βιασύνη και την ευρικότητα, λοιπόν, όταν δεν κυλάει το σενάριο, ας πούμε, που ενδεχομένως δεν έχει αυτό στο μυαλό του. Όμως το πιο σημαντικό. Και εκεί και με αυτό θα κλείσω ως προς τον Verstappen, είναι ότι εν αντιθέσει με άλλους
Έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέρχεται γρήγορα από τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, θεωρώ πως όλο αυτό που συνέβη στην Σιγκαπούρη ήδη έχει καταφέρει να το ξεχάσει ο Verstappen. Και την επόμενη εβδομάδα στην Σουζούκα θα είναι ο γνωστός εαυτός του, ο οποίος σε αυτόν με το, στο mood γενικότερα, το οποίο μας έχει συνηθίσει να βρίσκεται ο πιο ολοκληρωμένος οδηγός του grid αυτή τη στιγμή. Και φυσικά να κλειδώσει και μαθηματικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, γιατί αυτό πρακτικά απομένει, όσο και αν οι άκρως άμεσοι ανταγωνιστές του, όσο μπορούν να πούμε ανταγωνιστές του, έκαναν το 1-2 στην Σιγκαπούρη, έτσι, και ουσιαστικά μείωσαν όσο το δυνατόν περισσότερο και διαφορά από τον ίδιο στην Marina Bay, στην βαθμολογία. Είχαμε επισημάνει νομίζω άλλωστε, και δεν χρειάζεται να το ακούσετε από εμάς αυτό, είναι πρόβειλο και φαντάζομαι δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, ότι η Red Bull ιδανικά θα επιθυμούσε να κλειδώσει τον τίτλο Verstappen στη Σουζούκα για πολλούς λόγους. Ναι, και νομίζω ότι μετά όσα γίνονται στο παρασκήνι, ξαναλύσαμε σε τάξη φορολογικό podcast αυτά, Χρήστο, θα είναι ένα πολύ σημαντικό boost για τη Red Bull αυτή η εβδομάδα, ειδικά εφόσον αύριο που είναι η αναμένητη απόφαση της FIA για τα όσα έχουν γίνει με το budget cap, είναι ευνοϊκή για τους ίδιους, να κλειδώσουν την εβδομάδα με ένα πρωτάθλημα, με το τίτλο στους οδηγούς. Να πούμε ότι ανεξάρτητα το ποια θα είναι η απόφαση, αν θα είναι αθωωτική ή επιβαρυντική για την Red Bull, θα βγάλουμε τώρα, θα είναι live, θα είναι κάποιο podcast, κάτι πάντως θα κάνουμε, όπου θα σχολιάσουμε τις πτυχές του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο για να κάνω, να δώσω έτσι ένα τιζεράκι, μου φαίνεται πως κάτι κρύβεται από πίσω ύποπτο. Και αυτό το συμπεραίνω κυρίως λόγω των δηλώσεων του Christian Horner. Αν δεν έβλεπα τις δηλώσεις του Horner, όπου ουσιαστικά προσπάθησε να θολώσει λιγάκι τα νερά, θα έλεγα ότι πολύ πιθανόν να πρόκειται για άλλη μια προβοκάτσια των υπολείπων, όπως άλλωστε έχουμε συνηθίσει πάντοτε στη Φόρμουλα 1. Οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται μακριά από την κορυφή προσπαθούν να χτυπήσουν τις πρώτες ώστε να υποφεληθούν εκείνες και να εξαλείψουν τα όποια πλεονεκτήματα μπορεί να έχουν. Μιλώντας για πλεονεκτήματα που χάθηκαν, η Mercedes πήγε στη Σιγκαπούρη στοχεύοντας ακόμα και στη νίκη, και ο Hamilton πήρε με το ζόρι 2 βαθμούς, ο Russell δεν πήρε τίποτα, έφυγε με το ταχύτερο γύρο αλλά χωρίς βαθμό γιατί ήταν εκτός δεκάδας, και η Mercedes νομίζω ότι συνθήμα το 2 της Ferrari αρχίζει να χάνει πλέον και τις επίσης πιθανότητες για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Εφόσον δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν την νίκη, δεν συζητάω καν για να την κατακτήσουν, δεν κατάφεραν καν να διεκδικήσουν την νίκη στη Σιγκαπούρη, θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα να καταφέρουν κάτι τέτοιο στους υπόλοιπους αγώνες που μένουν. Ήταν πλήγμα η απόδοσή τους στη Σιγκαπούρη. Ο Hamilton γύρισε και μας έδειξε ψήγματα του εαυτού που επέδειξε στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς, όπου ήταν άνευρος και δίχως ψυχολογία. Έκανε ένα λάθος, το οποίο η αλήθεια είναι μου φαίνεται πολύ περίεργο για Hamilton. Σε μια πίστα που στέγνωνε, ήταν νοπή, εν πάση περιπτώσει, πάτησε, αν δεν κάνω λάθος, στο βρεγμένο και έφυγε ευθεία στα Afrolex. Δεν τραυμάτισε τόσο το μονοθέσιό του, ευτυχώς για εκείνον, αλλά σε κάποια είδους αγώνας του οριοθετήθηκε από εκείνο το σημείο και μετά. Τώρα, για το Russell, έκανε και αυτό το χειρότερο του αγώνα φέτος. Έκανε το χειρότερο του αγώνα με τη Mercedes πρώτον και το χειρότερο του αγώνα φέτος δεύτερον. Παρά ότι και εκείνος εκείνησε από το pit lane, είχε προβλήματα το Σάββατο με το σύστημα πέδησης, αν θυμάμαι καλά, και στην επιτάχυνση του μονοθεσίου του επίσης είχε κάποια ζητήματα. Κάποιο τεχνικό glitch, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη. Έπεσε σε μια δίνη και η ομάδα γενικότερα στη Σιγκαπούρη, από την οποία δεν κατάφεραν να βγουν σε κανένα σημείο και να εκμεταλλευτούν όποιο γύρισμα, κάποιο από τα γυρίσματα του αγώνα, γιατί υπήρξαν διάφορες ανατροπές. Και πέρα από αυτό, είναι και οι δύο οδηγοί που έχουμε δει να αποδείχνουν πάρα πολύ καλά σε τέτοιες συνθήκες. Σε μεικτές συνθήκες, με λίγο βροχή, λίγο στεχνή πίστα, ένα βρεγμένο κάτω. Δηλαδή, ο Hamilton είναι σε τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών στην βροχή. Όμως εδώ και λίγο καιρό και ο Hamilton και ο Russell σε τέτοιες συνθήκες δείχνουν να έχουν μια τάση προς λαθάκια, κακές κινήσεις, λάθος υπολογισμού. Δεν ξέρω αν είναι και καθιστά της πίεσης που υπάρχει σε αυτούς.
Εγώ δεν ξέρω αν είναι θέμα της αυτοπεποίθησης που δίνει το μονοθέσιο στον Χάμιλτον πιο συγκεκριμένα, γιατί ο Ράσελ, okay, δεν έχω, σε προηγούμενες περιπτώσεις που είχαμε μεικτές συνθήκες δεν υπήρχε κάτι να τον κατηγορήσεις. Στην Ήμολα ή στο Μονακό οδήγησε όσο πιο γρήγορα μπορούσε και είχε πάρει το μέγιστο δυνατό. Σε εκείνες περιπτώσεις όμως, τώρα στη Σιγκαπούρη δεν συνέβη αυτό. Ο Χάμιλτον, μάλλον φαίνεται ότι στο βρεγμένο γενικότερα βασίζεται και στην ικανότητά του, εννοείται, και περισσότερο, λίγο περισσότερο, στο τι μπορεί να του δώσει το μονοθέσιο. Η Mercedes η φετινή είναι ένα προβληματικό μονοθέσιο του W13. Το έχουν καταλάβει όλοι, είναι γνωστό τη σπάση. Όμως, όταν έρχεται η ώρα, ας πούμε, να δώσει το κάτι παραπάνω ο Χάμιλτον, όπως όλα δείχνουν, δεν το κάνει. Και ο Ράσελ έκανε, όπως είπα, το χειρότερο του αγώνα. Κατέστρεψε και τον αγώνα δύο οδηγών ουσιαστικά. Του Μίξου Μάχερ, βασικά, όχι του Μπότας. Έπεσε πάνω του, δηλαδή αρκετά λάθη. Δεν τους κατηγορώ, δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις βέβαια για την επιλογή τους να του βάλουν σλικ εκεί που βρισκόταν ο Ράσελ σε κάποια φάση. Έβαλε σλικ ελαστικά πιο νωρίς από όλους ο Βρετανός. Ένα τρίμερο γενικότερα που θα θέλουν να ξεχάσουν στη Mercedes. Μια Κυριακή, μάλλον πιο συγκεκριμένα. Και αν λέμε για Κυριακές που πρέπει να ξεχάσει μια ομάδα, τι να πει και η Αλπίν, η οποία είχε το χειρότερο τη φετινό αγώνα. Και έκατσε έτσι η συγκυρία, ο χειρότερος φετινός αγώνας της Αλπίν. Ήταν και ο καλύτερος φετινός αγώνας της Μακλάρεν, του Νόρις, του Ρικιάρντο, κάνα δύο οδηγών που κράτησαν πίσω τους οδηγούς της Αλπίν. Δηλαδή, είδαν και τα δύο μονοθέσεις να καταλείπουν. Είδαν τον Φεστάπεν να μην μπορεί να περάσει τον Νόρις και να αφήνει και τον Ρικιάρντο να ανέβει πέμπτος. Το Χάμιλτον να κάνει λάθος και να αφήνει άλλη μια θέση και στους δύο. Δηλαδή, πήγαν όλα σωστά για τη Μακλάρεν. Λες και περίμεναν όλοι τον πρώτο αγώνα που θα έχουμε διπλή κατάληψη για την Αλπίν. Εγώ θέλω να πεις κάτι άλλο δημόσια. Τι μου ανέφερες την Παρασκευή όταν παρακολουθούσαμε το FP2 για την Μακλάρεν? Ότι φαίνεται ότι οι αναβαθμίσεις που φέρανε στην Σιγκαπούρη όχι απλά δηλαδή, αλλά είναι και πιο εργό το μονοθέσιο. Και κατέληξαν με το καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς. Ναι, βέβαια. Για προς υπεράσπιση μου, δεν νομίζω ότι οι αναβαθμίσεις ήταν αυτές που έφεραν το 4-5. Όχι, οι αναβαθμίσεις δεν ήταν εκείνες οι οποίες έφεραν το 4-5. Στην περίπτωση του, γιατί ο Νόρις είχε τις αναβαθμίσεις. Ο Ρικιάρντο οδηγούσε με το παλιό σπεκ, με το προηγούμενο σπεκ, εν πάση περιπτώσει. Δεν πάβει αυτό όμως να αλλοιώνει το χαρακτήρα και το μέγεθος του κατορθώματος της McLaren, η οποία πήρε το δώρο της χρονιάς, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο δώρο. Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, όλα τα δώρα μαζί. Τα πήρε σε δυόμιση ώρες, σε δύο ώρες αγώνα, ας πούμε, από την Αλπίν. Και το πιο βασικό είναι ότι την πέρασε στη βαθμολογία για την τέταρτη θέση. Έχει πάρει. Η Αλπίν έχει 0 βαθμούς στους δύο τελευταίους αγώνες. Και σε αυτούς τους αγώνες, το τρομερό είναι ότι η Μακλάρεν έχει πάρει 6 βαθμούς στην Ιταλία, που εντάξει είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα από τον Νόρις, και έχει πάρει και πήρε και άλλους 22 βαθμούς στην Σιγκαπούρη. Κάλυψε μια διαφορά πάνω των 30 βαθμών και τώρα προηγείται με 4, πηγαίνοντας πίστες που θεωρητικά τη βολεύουν, όπως είναι η Αμερική, που παραδοσιακά πάει καλά η McLaren, ακόμα και τα χρόνια που δυσκολεύονταν πάρα πολύ με την Honda, ας πούμε. Πρέπει να σταθούμε στο ότι ο Λάντο Νόρις γενικότερα σε οποιαδήποτε συνθήκη και αν βρεθεί παίρνει το 100% και παραπάνω από το μονοθεσίο του. Πόσο δε μάλλον τώρα που είχαμε μεικτές συνθήκες και το Σάββατο και την Κυριακή. Είναι άψογος. Φαίνεται πως έχει περιορίσει και τα λάθη του φέτος. Δεν τον έχουμε δει να κάνει λάθη που έκανε στο παρελθόν. Ή και πέρσι ακόμα που η McLaren είχε σαφέστατα ταχύτερο μονοθέσιο. Μένει να φανεί τι θα κάνει ο Βρετανός, άλλος Βρετανός αυτός, όταν επιτέλους και αν και εφόσον η McLaren του δώσει ένα μονοθέσιο το οποίο θα μπορέσει να διεκδικεί περισσότερα πράγματα και θα βρίσκεται στο επίπεδο των πρωτοπόρων. Αυτό που περιμένανε κάποιοι ίσως πριν ξεκινήσει το 2022 και δεν επαληθεύτηκε στην πράξη. Θέλω επίσης να κάνω ένα shout-out στον Ντάνιελ Ρικιάρντο, γιατί θεωρώ πως αξίζει συγχαρητήρια. Τον έχω κατακρίνει αρκετά. Τον έχουμε κατακρίνει αρκετά. Και γενικότερα, όχι μόνο εμείς. Το μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού, φαντάζομαι, της Φόρμουλα 1. Έκανε και αυτός εξαιρετικό αγώνα. Ήταν εκεί όταν έπρεπε, δεν έκανε λάθη, οδήγησε συνετά και αξίζει συγχαρητηρίων. Και ίσως αυτή η πέμπτη θέση να
εύχομαι βασικά αυτή η πέμπτη θέση να μείνει έτσι ως μια ευχάριστη ανάμνηση από το 22 που φαινομενικά είναι η τελευταία χρονιά του Ρικιάρντο στη Φόρμουλα 1. Μέχρι να επιστρέψει, αν και επιστρέψει, αν και εφόσον επιστρέψει κάποια στιγμή στο μέλλον. Κοίταξε. Μου φάνηκε τρομερό ότι ο Ρικιάρντο, έχοντας την ευκαιρία, γιατί είχε ένα πιο μαλακό σετ ελαστικών, δεν απείλησε καθόλου τον Νόρις. Επίσης με τη σειρά του δεν απείλησε καθόλου τον Σάιν. Δηλαδή, ο Ρικιάρντο θα μπορούσε θεωρητικά με την πιο μαλακή γόμα, είχε καλύτερο ρυθμό τότε με τους πρώτους γύρους, πίεζε λίγο τον Νόρις. Όταν η ομάδα έδωσε την εντολή, ο Ρικιάρντο έκανε στην άκρη, άφησε το πόδι από τον Γκάζι, άνοιξε η διαφορά, δεν απολύθηκε ποτέ, δεν απείλησε ποτέ, πήρε το αποτέλεσμα για την ομάδα. Και δεν ξέρω αν αυτή η συνεννόηση μπορούσε να έχει γίνει, αν είχε γίνει μάλλον στην αρχή της χρονιάς, αν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα στη συνέχεια της καριέρας του Αυστραλού στη Φόρμουλα 1, και αν θα έβρισκε πιο εύκολη ομάδα ή αν θα κρατούσε ακόμα και τη θέση του McLaren. Να έχει γίνει πού στην αρχή της χρονιάς? Από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Μη σου πω και από το. Η συνεννόηση, σε ποιο κομμάτι, σε ποιον αγώνα, για ποιο πράγμα μιλάς ακριβώς? Όχι, ότι είναι ένας ξεκάθαρα δεύτερος οδηγός, ένα ξεκάθαρο νούμερο 2, που δεν ήταν έτσι σε καμία περίπτωση. Αντιμετωπίζονταν από όλους ως εισάξιος του Νόρις. Έτσι δεν είναι, έτσι θα έπρεπε όμως. Ναι, απλά είδαμε τώρα ότι ο Ρικιάρντο δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, δεν τον άφηνε να το κάνει αυτό. Η ψυχολογία του έπεσε πολύ, και τώρα που χρειάστηκε να κάνει το νούμερο 2, το έκανε πιο αποτελεσματικά από ποτέ. Είναι μια υπόθεση αυτή, η γενικότερη βασικά παρουσία του Ρικιάρντο στη McLaren, που το έχουμε αναλύσει και πάλι στο παρελθόν, Δημήτρη. Είναι μια σχέση η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ σωστά. Ήταν ένας γάμος καταδικασμένος να αποτύχει από την αρχή. Τώρα τα τελευταία του στάδια και οι τελευταίοι αγώνες του Αυστραλού με την McLaren δεν έχουν να πούνε και κάτι. Δεν μου λέει κάτι δηλαδή αυτό που λες τώρα για τη Σιγκαπούρη. Απλώς ο Ρικιάρντο περιμένει να ολοκληρωθεί η σεζόν και να αποχωρήσει από την ομάδα. Τώρα ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία ή ό,τι άλλο ανακύψει στους επόμενους αγώνες είναι εντελώς τυχαίο. Δεν μπορώ να το εκλάβω διαφορετικά. Δεν μπορώ να εκλάβω διαφορετικά δηλαδή, τη στάση του Ρικιάρντο πια. Okay. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το αποτέλεσμα του δεν θα αλλάξει. Οπότε, όχι, δεν θα αλλάξει. Σίγουρα δεν θα αλλάξει. Οπότε έτσι να. Ναι, η περαιτέρω σχέση αυτή είναι άσκοπη. Τώρα, η έτερη ομάδα που κέρδισε πάρα πολλά από τη Σιγκαπούρη ήταν η Άστον Μάρτιν, η οποία όχι απλά πήρε μια διπλή βαθμολόγηση, την οποία την είχε πάρα πολύ ανάγκη. Είναι η πρώτη φετινή διπλή βαθμολόγηση μετά την Ίμολα, αν δεν κάνω λάθος, που και εκεί είχαν πάρει βαθμούς και δύο οδηγοί. Και πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα της φετινής σεζόν, αλλά κατάφερε με την έκτη θέση του Λάνστολ και την όγδοη του Σεμπάστιαν Φέτελ να ανεβεί δύο θέσεις στην βαθμολογία των κατασκευαστών, να ανέβει στην 7η θέση, να περάσει τη Χάσκα την Αλφατάουρη και να αρχίσει να απειλεί κάπως και την έκτη θέση της Αλφα Ρωμαίο. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Και εδώ θα επιστρέψω σε αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα του επεισοδίου ή στα πρώτα λεπτά, εν πάση περιπτώσει, όταν συζητούσαμε για την ικανότητα του Σέρχιο Πέρες σε μεικτές συνθήκες. Θεωρώ πως το οδηγικό δίδυμο της Άστον Μάρτιν, ο Φέτελ και ο Στρόλ αυτή τη στιγμή, είναι το κορυφαίο οδηγικό δίδυμο στη Φόρμουλα 1 ως προς την εκμετάλλευση και την μεγιστοποίηση του εξαγόμενου αποτελέσματος από τέτοιες συνθήκες. Ειλικρινά το πιστεύω. Ο Στρόλ φαίνεται, όσο κι αν έχει. Όση κριτική και αν έχει δεχθεί, έχει λιδωρηθεί στο παρελθόν για την στάση του γενικότερα, και αυτό ίσως προκύπτει και από το. Τι, ίσως σίγουρα προκύπτει από το ότι ο πατέρας του είναι ιδιοκτήτης της ομάδας στην οποία οδηγεί αυτή τη στιγμή. Έχει ένα μοναδικό ταλέντο σε μεικτές συνθήκες να παίρνει παραπάνω από το μέγιστο του μονοθεσίου. Καλά, για το Φέτελ δεν το συζητάμε καν. 4 φορές παγκόσμιο πρωταθλητής, έχει αποδείξει στο παρελθόν τι μπορεί να καταφέρει. Όμως. Κατέκτησαν ένα απίθανο αποτέλεσμα και στη μάχη αυτή στο κάτω μέρος του grid δεν βρίσκει συχνά τέτοιους βαθμούς. Μπορώ να σου πω τους διπλούς τραυματισμούς αυτών των ομάδων στους βαθμούς. Το έχει κάνει μια φορά ακριβώς ήδη αποτέλεσμα η Haas στην Αυστρία, με την έκτη την 8η θέση των Schumacher και Magnussen. Το έχει κάνει μια φορά η Alfa Romeo στον Καναδά, 7-8 ο Μπότας με το Ζου και 6-10 ο Μπότας με το Ζου στο ξεκίνημα στο Μπαχρέιν. Άλλη μια φορά που είπαμε η Άστον Μάρτιν, η Αλφα Τάουρι δεν το έχει κάνει καμία φορά. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή είναι τρομερό.
Εν τω μεταξύ, είπες Καναδάς και Αλφα Ρωμαίο, νομίζω είναι η τελευταία φορά που έχουν πάρει βαθμούς. Δεν είμαι σίγουρος. Πήρε ένα βαθμό στην Μόντσα. Δεν πήρε ένα βαθμό στη Μόντσα. Πήρε. Ζου. Πήρε ένα βαθμό στη Μόντσα. Ο Ζου πήρε στη Μόντσα, έχεις δίκιο. Για τον Μπότας. Στον Μπότας αναφερόμουν. Ο Μπότας νομίζω από τον Καναδά έχει να πάρει βαθμούς πάντως. Ναι, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, είδες αυτό που λέμε εδώ, ότι βέβαια συχνά τόσους βαθμούς. Ο Μπότας με την απίθανη εκκίνηση που έκανε στο πρωτάθλημα στους 6-7 πρώτους αγώνες, πήρε τόσους βαθμούς που ακόμα και τώρα που βρίσκεται στη 10η θέση, με 46 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, φαντάζει πολύ δύσκολο να απειληθεί από τους οδηγούς που βρίσκονται από πίσω. Ακριβώς γιατί δεν συμβαίνουν συχνά αγώνες όπου τόσα συμβάντα συμβαίνουν και τόση οδηγία από το midfield και πάνω έχουν ατυχίες ή και εγκαταλείπουν. Έτσι είναι και νομίζω ότι οι επιδόσεις του Μπότας το ξεκίνημα της χρονιάς ήταν τόσο σημαντικές και τόσο σπουδαίες, ειδικά στο Μπαχρέιν, στην Ήμολα και στην Καταλωνία, που αυτοί οι βαθμοί πρακτικά θα δώσουν, αν δώσουν την έκτη θέση στην Αλφα Ρωμαίο, ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ καλύτερο από ό,τι είναι η απόδοση της ομάδας αυτή την στιγμή. Ακριβώς. Τι άλλο έχουμε να πούμε για τον αγώνα? Για τους υπόλοιπους οδηγούς του midfield δεν έχω να σχολιάσω κάτι ιδιαίτερο. Okay, ο Γκασλί πολύ καλός, δίχως κάτι σπουδαίο, πήρε βαθμούς στη Σιγκαπούρη. Αυτό. Οι υπόλοιποι, okay. Τα γνωστά τους. Η Χάση ήταν μεγάλη χαμένη της υπόθεσης στη Σιγκαπούρη. Έδειχναν να έχουν δυναμική για βαθμούς. Ο Μάγνουσεν τραυμάτισε την τέριγά του σε ένα συμβάν με τον Verstappen στους πρώτους γύρους. Αναγκαζόμενος να πει στα πιτ και ουσιαστικά από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν επανήλθε ποτέ. Ο Σουμάχερ, αν και εφόσον είχε την δυνατότητα να διεκδικήσει βαθμούς, δεν θα το μάθουμε ποτέ διότι έπεσε πάνω τον George Russell, καταστρέφοντας και το δικό του αγώνα. Έτσι είναι, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου πεις το top 5 των οδηγών σε αυτόν τον αγώνα. Το 5 των οδηγών. Λοιπόν, ο Πέρες και τα οδηγικά δίδυμα των McLaren και Aston Martin. Συμφωνώ πάρα πολύ, γιατί θα πούμε σε λίγο για τη Ferrari, αλλά μπορούμε να πούμε για το Sainz τώρα, ότι έκανε ένα χειρότερο του κονδυνσικά τελείμερα παρότι πήρε το βάθρο. Χειρότερη ομάδα, Δημήτρη? Είμαι ανάμεσα σε Williams και Alpine. Θα πω Williams γιατί η Alpine τουλάχιστον στα χέρια του Φερνάντο Αλόνσο έδειξε κάτι στις κατακτήριες. Η Williams είχε ένα δίδυμο που έκανε λάθη και οι δύο οδηγοί της δεν τράκαραν με ευθύνη δική τους. Δεν είχε μηχανικά θέματα, είχε προβλήματα, ήταν πάρα πολύ αργή όλο το τρίμερο. Νομίζω ότι θα δώσει το δώσει του Williams αυτή την εβδομάδα. Μάλλον κι εγώ. Και το βραβείο του χειρότερου οδηγού? Δεν θέλει ανάλυση. Νομίζω ο Νικολάς Λατίφ με αυτό που έκανε στον Γκουάν Ιουζού έχει ένα προβάδισμα, αλλά νομίζω ότι το λάθος του Γιούκι Τσουνόντα ίσως επεβεί καταστροφικό για την Αλφα Τάουρι. Είναι αυτό που θα οδηγήσει πρακτικά την Αλφα Τάουρι στην αντιθέση της βαθμολογίας. Θα πω Λατίφη, Δημήτρη. Διότι έχει κουράσει αρκετά η κατάσταση αυτή. Αυτό το «δεν έβλεπα τους καφρέφτες μου» το θεωρώ επικό γελίο. Το από αυτό, δεν το είδα. Είπε, ναι, είπε, αυτό ακριβώς. Έχει δεχθεί, να πούμε, για το σημάδι αυτό, έχει δεχθεί ποινή 5 θέσεων για το Grand Prix Suzuka. Όμως, όπως πολύ έτσι εύστοχα έχει αναφέρει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Γιαννακίδης στο Discord, δεν έχει καμία σημασία, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να κινήσει και από πουθενά άλλου, αν δεν υπάρχουν ποινές. Ναι, και οι ποινές υπάρχουν, πάλι η πυροστά θα ξεκινήσει. Οπότε, δηλαδή, θέλω να πω, αν αλλάξουν κινητήρες όλοι στην Suzuka, θα φάνε back to the grid. Οπότε, πάλι μπροστά του θα είναι. Ναι, εντάξει. Όπως και να έχει, τελευταία αγώνες για το Latifi στη Φόρμουλα 1. Ελπίζουμε, το ευχόμαστε καλή τύχη στο πρωτάθλημα kart του Καναδά που θα συνεχίσει την καριέρα του χρόνου, φαντάζομαι. Δώσε μου και μια βαθμολογία. Αγώνα. Ήταν σίγουρα καλύτερος αγώνας από τους τρεις που άνοιξαν την αυλαία μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Θα βάλω ένα 7. Θα σε ακολουθήσω. Μου άρεσε αρκετά, παρότι δεν ήταν κάτι το τρομερό. Δεδομένου ότι είναι ένας αγώνας σε σερκουίτ πόλης και υποβροχή. Ωραία, λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα από τον αγώνα? Έχουμε επίσης στη δεύτερη ενότητα του επεισοδίου μας, έχουμε δύο πολύ σημαντικά θέματα να σχολιάσουμε, Δημήτρη. Δεν θα ξεκινήσω από τη Ferrari. Τη Ferrari θα την αφήσουμε για το τέλος, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα αρχίσω ρωτώντας για το πώς αντιμετωπίζεις και πώς εκλαμβάνεις την απροθυμία των αγωνοδικών
να πάρουν μια απόφαση σχετικά με τον Σέρχιο Πέρες, ο οποίος δέχθηκε μια επίπληξη και μια ποινή 5 δευτερολέπτων μετά το τέλος του αγώνα, καθότι στις επανεκκινήσεις μετά από τις περιόδους αυτοκίνητων ασφαλείας, μετά από τα αυτοκίνητα ασφαλείας που βγήκαν στην πίστα, δεν βρισκόταν στην απαιτούμενη και στην προβλεπόμενη απόσταση από το αυτοκίνητο ασφαλείας όταν αυτό έμπαινε στα pit. Πρακτικά, πριν σβήσουν τα φώτα του αυτοκίνητου ασφαλείας, ο Πέρες ήταν πάνω από 10 μίκη μονοθεσία μακριά από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Είναι παραπάνω από το. Είναι η ποινή που είχε φάει ο Σεμπάστιαν Φέτελ στην Ουγγαρία το 2010, κάτι το οποίο ήταν εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Φέτελ έτσι έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί στο πρωτάθλημα, αν θυμάσαι, Χρήστο. Ενώ η Red Bull είχε ένα πληκτικά γρήγορα μονοθέσεις σε εκείνη την περίοδο στο Χαγκαρόνικο. Ο Φέτελ έκανε πραγματικά μια απίστευτη εμφάνιση, με τον Μάρκο Έμπερ να παίρνει τελικά την νίκη. Ο Φέτελ τότε είχε πάρει τη μικρότερη δυνατή ποινή που μπορούσε να επιβληθεί, έτσι, γιατί είπαν πολλοί ότι ο Φέτελ τότε πήρε drive-thru penalty και τώρα ο Πέρες πήρε 5 δευτερόλεπτα, να πούμε ότι τότε δεν υπήρχε 5 δευτερόλεπτα. Η πιο ελαφριά ποινή μπορούσε να πάρει κάποιος οδηγός ήταν drive-thru. Και έτσι, αυτό πήρε και τώρα ο Πέρες, πήρε την πιο μικρή δυνατή ποινή στο ποινολόγιο, ας πούμε, των αγωνιωδικών. Ωραία. Εγώ θέλω να σχολιάσω το εξής, λοιπόν, Δημήτρη. Η υπόθεση Abu Dhabi έχει ξεκαθάρα δημιουργήσει τραύμα τόσο στους αγωνοδίκες όσο και στο Race Direction, το οποίο θα χρειαστεί χρόνος και υπομονή για να επουλωθεί. Είναι χαρακτήριστη η κολλησιεργία των αγωνοδικών χθες, γιατί Race Direction και αγωνοδίκες είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν ταυτίζονται κάπου. Λοιπόν, δυσκολεύτηκαν και καθυστέρησαν αχαρακτήριστα να εκδώσουν απόφαση για τον Πέρες. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω και την αιτιολόγηση που δόθηκε. Αν κάποιος διαβάσει, έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση της FIA γύρω από την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Πέρες. Αν κάποιος τη διαβάσει, λοιπόν, θα ρω ότι δεν θα βγάλει και πολύ νόημα από το ότι οδηγήσε αχαρακτήριστα αργά, όμως από εκεί και πέρα δεχόμαστε και τους. Δεν υπήρχε λόγος να οδηγήσει τόσο αργά, όμως από εκεί και πέρα δεχόμαστε και τους ισχυρισμούς του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η FIA δεν έχει θεσπίσει ξεκάθαρους κανόνες αφενός για τέτοιες καταστάσεις. Αφετέρου, πότε επιτέλους θα καταφέρουμε να σπάσουμε αυτό το απόστημα που έχει δημιουργηθεί? Διότι φαίνεται από ένα σημείο και μετά ότι οι αγωνοδίκες και το Race Direction είναι υποχείριο των ομάδων, δυστυχώς. Ναι, το ακούω αυτό που λες. Νομίζω ότι αφήνοντας την απόφαση για μετά, κατάφεραν να κάνουν κάτι το οποίο φοβόντουσαν να κάνουν στον Καναδά. Δηλαδή αυτό που έγινε στον Καναδά το 2019, είναι το, είναι το σημείο κλειδί που αλλάζει όλη η συμπεριφορά των αγωνιωδικών απέναντι στο πότε πρέπει να εκτελούνται οι ποινές. Το γεγονός ότι τότε ο Φέτελ έκανε όλο αυτό το σόου έχοντας χάσει τη νίκη, μια νίκη που είχε πάρει για μένα δίκαια, χωρίς να μπορέσει να πει και να αιτιολογήσει την άποψή του και το τι έγινε και το πώς και να αντικρούσει τα όσα έγιναν, ήταν ένα σημείο κλειδί. Και όλο το σκηνικό με το Φέτελ να καθυστερεί, να γίνεται ένας χαμός στο πάντοκ με τα όσα έκανε ο Γερμανός εκεί, είναι κάτι σίγουρα που η FIA θέλει να αποφύγει ξανά. Από εκεί και πέρα, θα πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που διαφέρουν από μια απλή μάχη μεταξύ δύο οδηγών και ένα αγωνιστικό συμβάν, και οι ποινές είναι στάνταρ εύκολες να δοθούν. Δηλαδή, είτε το έκανε είτε δεν το έκανε. Δεν υπάρχει μέση οδός, δεν υπάρχει κάτι ότι δεν έγινε. Αυτό έγινε. Δηλαδή, ο Πέρες καθυστέρησε, απομακρύνθηκε πάρα πολύ από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Για μένα οι ποινές πρέπει να είναι πολύ πιο αυτόματες, πολύ πιο αυτοματοποιημένες, πολύ πιο εύκολες. Αυτό ακριβώς. Για μένα, λοιπόν, δεν είναι θέμα αγωνοδικών όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν ευθύνονται κάπου οι αγωνοδικές, όσο και αν έχουν λιβδωρηθεί στο παρελθόν. Είναι θέμα ότι δεν υπάρχουν μάλλον ξεκάθαροι κανόνες ώστε να ακολουθούνται κατά γράμμα. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Εφόσον, λοιπόν, υπάρχουν ξεκάθαροι
κανονισμοί που θα ορίζουν την τιμωρία και τη συμπεριφορά των οδηγών σε συνθήκες όπως αυτή, σε επανεκκίνηση από αυτοκίνητο ασφαλείας, βέβαια υπάρχει γκρίνια ούτε για αγωνοδίκες, ούτε για race direction, ούτε για τίποτα. Πρέπει η FIA επιτέλους να αποφύγει τις όποιες πιέσεις και να πάρει τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες θα ομαλοποιήσουν την διεξαγωγή των αγώνων της Φόρμουλα 1 και γενικότερα όλων των αγώνων στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Βέβαια για τη Φόρμουλα 1 μιλάμε αυτή τη στιγμή, όμως ξέρεις κάτι, σε άλλες περιπτώσεις, στο WEC ας πούμε ή στο DTM ή οπουδήποτε αλλού, δεν υπάρχουν τόσες φωνές να ακούγονται, διότι okay, καταλαβαίνω, το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο και δεν είναι τόσα βλέμματα στραμμένα εκεί. Όμως θα πρέπει και αυτό κάποια στιγμή να παραμεριστεί και να γίνουμε επιτέλους λογική, να γίνει η FIA λογική και συνετή και στο κομμάτι της Φόρμουλα 1, ασχέτως αν διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα. Εγώ θα πω ότι ακόμη μια φορά έχουμε την ίδια κουβέντα για το πώς πρέπει να δρούν οι αγωνοδίκες, το race direction και όλα αυτά. Και είχαμε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Σου λέω, για μένα δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με αγωνοδίκες, έχει να κάνει με το γράμμα του νόμου. Εφόσον υπάρχουν νόμοι και ακολουθούνται κατά γράμμα, οι αγωνοδίκες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διεύθυνση του αγώνα της Φόρμουλα 1 και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του, θα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο πια και δεν θα ενασχολούνται με κριτική και δεν θα υποκύπτουν σε πιέσεις ενδεχομένως. Ναι, εγώ το λέω από την άποψη ότι πάλι είχαμε ένα συμβάν που μπορούσε να καθορίσει τον αγώνα και καθόρισε το αποτέλεσμα όπως έγινε. Και έχουμε πάλι κουβέντα για το πώς πρέπει να δρουν οι αγωνοδίκες και το τι πρέπει να γίνει και το γιατί δεν έγινε έτσι και γιατί έγινε αλλιώς. Και πιστεύω ότι θα την ξανά έχουμε αρκετές φορές στο μέλλον, ό,τι κάνει έχουν δώσει, ό,τι κάνει έχει πει η Φία, ειδικά μετά τα περσινά και ειδικά μετά τα όσα ανακοίνωσε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν με το νέο σύστημα ελέγχου του αγώνα, με τους αγωνοδίκες σε remote, το VAR, ξέρω εγώ, όλα αυτά, που ανάθαμε και αν το έχουμε δει να δρά κάποια οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε αγώνα. Αυτό ακριβώς, δεν έχω να προσθέσω. Δεν έχουμε να προσθέσουμε νομίζω κάτι άλλο γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και θα τελειώσουμε με την Ferrari και πιο συγκεκριμένα με τον Charles Leclerc, Δημήτρη. Ναι, ο Leclerc ο οποίος είχε την ευκαιρία, γιατί στη Ferrari που είχαν καταλάβει ήδη ότι ο Πέρες θα τιμωρηθεί με κάποιον τρόπο, ότι είπαν στο Leclerc ότι πρέπει να διατηρηθεί στα 5 δευτερόλεπτα κοντά στον Πέρες, τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Ο Μονεγάσκος δεν το έκανε, βέβαια υπήρχε και το παραθυράκι ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη ποινή, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Όμως δεν ήταν μεγαλύτερη ποινή, τα 5 δευτερόλεπτα, αφού ήταν τερμάτισε 7,7 πίσω από τον Πέρες και έτσι έχασε την 7,7 δευτερόλεπτα και έτσι έχασε οποιαδήποτε πιθανότητα να παρέστω και στα χαρτιά την νίκη. Δεν θα πω ότι αυτό χαρακτηρίζει τη φετινή σεζόν του Leclerc, γιατί έχει πολλαπλές ευθύνες στη φετινή σεζόν και η Ferrari. Όμως θα πω το εξής. Ο αγώνας αυτός του Charles Leclerc έδειξε για ακόμη μια φορά ότι ο Μονεγάσκος εκεί που χρειάζεται να κάνει το βήμα παραπάνω και να αποδείξει μόνος του ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας πολύ καλός οδηγός και ο πρώτος οδηγός της Ferrari, μιας ομάδας που είναι στα ταχύτερα, που έχει τα ταχύτερα μονοθέσια του grid, που παίρνει pole position, που κάνει τυπωσιακούς γύρους κατά κτίριες, που έχει την ικανότητα να παίρνει το μέγιστο έναν γύρο στις περισσότερες πίστες, ότι κάτι λείπει. Εγώ προτείνω κάτι, Δημήτρη. Από εδώ και πέρα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, και δεν θέλω να θέσω έτσι χρονικό όριο μεγαλύτερο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Όποτε μιλάμε για τον Charles Leclerc, να ονομάσουμε την ενότητα αυτή το ημερολόγιο του κυρίου Λίγου. Γιατί είναι λίγος. Δίλιασε όταν είχε την ευκαιρία να τολμήσει προσπέρασμα. Ήταν μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας και εφόσον ευγεί πέρασαν στα σλικ ελαστικά, ήταν επί σειρά γύρων στο DRS του Πέρες, εφόσον δόθηκε η δυνατότητα στους οδηγούς να το χρησιμοποιήσουν. Και το πλέον απογοητευτικό είναι ότι δεν προσπάθησε καν. Δεν προσπάθησε έστω να δοκιμάσει μια κίνηση, να γεμίσει τους καθρέφτες του αντιπάλου του, αλλάζοντας γραμμή, πηγαίνοντας προς την εσωτερική. Δεν σου λέω να βουτήξει, γιατί, βλέποντας τον αγώνα, είμαστε παρορμητικοί και εμείς πολλές φορές και ζητάμε από κάποιον οδηγό, αποζητούμε από έναν οδηγό να τολμήσει κάτι που
ενδεχομένως δεν θα έκανε υπό άλλες συνθήκες, όμως δεν προσπάθησε καν κάτι τέτοιο ο Leclerc. Νομίζω ότι ο Πέρες, δεν πιστεύω ότι αγχώθηκε σε κάποιο σημείο. Ναι. Ναι, και σίγουρα έπαιξε ρόλο και η κατάσταση της πίστας, αλλά έχουμε δει οδηγούς να τολμούν κάτι και η αλήθεια είναι και η διαφορά που είχε ο Leclerc από το Sainz, που είχαν χτίσει και οι δύο δικιά το Sainz μέσα σε 5-6 γύρους. Που ήδη μάχονταν, έτσι. Δεν ήταν ότι είχαν ελεύθερο δρόμο μπροστά τους ή ότι δεν κοιτούσαν ο ένας τον άλλον. Μάχονταν και ο Σάινθ απλά δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει. Έδινε, θα λέει κανείς ότι θα έδινε ένα περιθώριο στον Leclerc να κάνει κάτι, να δοκιμάσει κάτι παραπάνω, έχοντας και την ασφάλεια ότι ακόμα και αν γίνει κάποιο λάθος, ο Σάινθ δεν θα ήταν τόσο κοντά ή και αν ήταν μπροστά του θα του έδινε πάλι την θετική θέση ή και να μην του έδινε το αποτέλεσμα θα ήταν ίδιο για την Ferrari στην τελική. Δεν θα πω ότι αυτό αποτελεί την απόλυτη αφορμή. Σίγουρα δεν αποτελεί την αιτία. Γενικά πιστεύω ότι ο Leclerc δεν είναι σε θέση να διεκδικεί πρωτάθλημα ανεξάρτητα από τα λάθη που έχει κάνει η Ferrari. Λάθη στρατηγικής, λάθη pit stop, λάθη στην εννόηση με τον οδηγό, λάθη στην ισορροπία μεταξύ των δύο οδηγών. Είναι λάθη που έχουν γίνει φέτος όλα αυτά, έτσι. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αν ήταν όλα σωστά ή αν θες, αν η ίδια ομάδα τα έκανε αυτά τα λάθη, νομίζω ότι οι αντιδράσεις του Leclerc σε αυτά τα θέματα έχουν λίγο πολύ, αποτελούν λίγο πολύ εξίσου σημαντικό λόγο για τον οποίο ο ίδιος ο μοναργάσκος έχει μια διαφορά τόσο βαθμό από τον Verstappen, ενώ έχει ένα μονοθέσιο το οποίο σε κατακτήρες τουλάχιστον αποτελεί εισάξιο έως και καλύτερο της Red Bull. Θα ρω ότι το μοτίβο που ανέφερα νωρίτερα στο επεισόδιο, το Ferrari μίχρονο διπλό τελικό, Ferrari μίχρονο Red Bull τελικό, διπλό τελικό είπα, okay, sorry, έχει επηρεάσει και τους οδηγούς της ομάδας και τους ανθρώπους της ομάδας ως προς τη συμπεριφορά τους στους αγώνες. Είναι ψυχολογικό κυρίως το πρόβλημα για εμένα, ως οργανισμό συνολικά. Ο Leclerc βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αν κάποιος παρατηρήσει την εικόνα του όταν βγάζει το κράνος, παρατηρήσει κάποιος το βλέμμα του, τους μορφασμούς του προσώπου του, θα καταλάβει πολλά, ότι είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που δεν έχει ψυχολογία. Ακόμα και αν κατέκτησε την pole position το Σάββατο, έτσι, είχε ένα απαθές βλέμμα ότι ό,τι και αν γίνει ξέρω ότι την Κυριακή θα χάσω τον αγώνα. Αυτό μου βγάζει ο Leclerc. Έχουν συνυφαστεί με τη μοίρα του στη Ferrari, όπως και να έχει για φέτος. Και είναι πολύ τυχερή που η Mercedes είχε το χειρότερο της τρίμερο και μάλλον δεν θα τους απειλήσει τελικά για τη δεύτερη θέση των κατασκευαστών. Θέλω να πω κάτι διαφορετικό, να πω λίγο την κουβέντα κάπου αλλού. Γιατί πάντα σκεφτόμουν και ειδικά σε κατεδίαν συζητήσεις που έχουμε αναφερθεί τόσο στο θέμα, είναι τι θα έκανε ο Verstappen αν είχε είτε Red Bull, είτε η Red Bull είχαν δυσχαλάθει, είτε επικρίνονται στην Ferrari. Και πιστεύω ότι 100 φορές να έβλεπε. Για μένα το αγώνα του Μονακό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για αυτό το θέμα. Ότι όταν ένας οδηγός βλέπει τον teammate του να μπαίνει στα pitch για να βάλει slick, έτσι, και διεκδικεί πρωτάθλημα, έτσι, και ο teammate του είναι μπροστά του, και τον έχει φτάσει εκείνη τα χέρια σε εκείνο το σημείο, ελάχιστοι οδηγοί που διεκδικούσαν πρωτάθλημα στο παρελθόν και το πήρανε, ελάχιστοι οδηγοί που καλούν τους εαυτούς πρωταθλητές θα ακολουθούσαν τον teammate του στα pitch και θα ήταν σίγουρα πίσω του στον αγώνα. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο ότι ο Leclerc μπήκε σε εκείνη το σημείο στο πίτσι. Για μένα εκεί είναι που νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο στην πορεία του αγώνα. Δεν θα πω για τα λάθη του, δεν θα πω για τα όσα έχει κάνει η Ferrari, τα λάθη που έχει κάνει ο Leclerc στη Γαλλία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό λάθος στην τελική, ή για όσα έχουν γίνει στο Silverstone κτλ. Αυτά ισχύουν και η Ferrari έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα και αν η Ferrari έκανε λιγότερα λάθη, δεν λέω ότι δεν θα κάνει καθόλου λάθη, okay, γιατί όλοι κάνουν λάθη, ακόμα και η Red Bull έκανε ένα πολύ σημαντικό λάθος το Σάββατο στη Σιγκαπούρη. Θα πω ότι ακόμα και αν απέφυγε κάθε σφάλμα, θα πω η Ferrari ή τα περισσότερα σφάλματα, ακόμα και τότε δεν πιστεύω ότι ο Leclerc θα έπαιρνε τίτλο, ακριβώς γιατί ακόμα και τώρα μου βγάζει μια εισάνηση οδηγού, μια αίσθηση οδηγού, ο οποίος είναι ακόμα υποταγμένο στην ομάδα του, κάτι που ο Verstappen δεν το έχει. Είδαμε πως στο λάθος της Red Bull βγήκε και έκραξε δημόσια την ομάδα τόσο στο Team Radio όσο και στις δηλώσεις του μετά.
Και ήταν επίτρεπτο το λάθος. Ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει, ότι δεν. Του έκραξε δημόσια. Ο Λεκλέρ δεν το έχει κάνει αυτό. Και όταν το έκανε, όταν το είχε κάνει, ήταν δυσαρεστημένο, α πούμε, στη Σιγκαπούρη, στον ίδιο αγώνα. Αυτός ο χαρακτήρας δεν μοιάζει να είναι ίδιος με αυτό που είναι τώρα. Δεν ξέρω αν ευθύνεται η Φεράρι, ευθύνεται το ίδιο, ευθύνεται κάποιος άλλος για αποτυχίες ή η πολύ κακή συμπεριφορά, η πολύ κακή αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Αλλά σίγουρα για μένα ο Λεκλέρ αυτή τη στιγμή, πέρα από τις δουλειές που έχουν γίνει μέσα στη Φεράρι, έχει να κάνει πολύ δουλειά και ο ίδιος, όχι τόσο αγωνιστικά, γιατί είναι για μένα ένας πλήρης οδηγός, όσο ψυχολογικά, όσο εκτός των καθαρά αγωνιστικών. Μένει να φανεί, με έχει καλύψει σε μεγάλο βαθμό, Δημήτρη. Δύο πράγματα. Το Μονακό, για το Μονακό μάλλον, ο Leclerc έχοντας την ευκαιρία επιτέλους για μια νίκη στον εντός έδρας αγώνα για εκείνον που δεν έχει τερματίσει ποτέ ξανά, πιστεύω ότι πήγε για την πιο ασφαλή επιλογή. Δεν ήθελε να το ρισκάρει καθόλου. Ήθελε εναγωνίως, αυτό που φάνταζε λογικό εκείνη τη στιγμή, να το ακολουθήσει. Και αυτό ήταν ακολουθή στον Σάινθ. Επομένως, εκεί ίσως και να έπαιξαν και άλλα πράγματα ρόλο. Τώρα για το 19, να σου θυμίσω ότι έρχεται σε μια Ferrari τότε ο Μονεγάσκο, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Σεμπάστιαν Φέτελ, και ήταν εκείνο το μικροσκόπιο του τύπου και τη πίεση, λόγω τη αποτυχία του να κατακτήσει το πρωτάθλημα τα χρόνια που προηγήθηκαν, το 17 και το 18 πιο συγκεκριμένα. Άρα ήταν σίγουρα πιο απελευθερωμένο από πιέσει, τι οποίε ο ίδιο υφίσταται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, πάντως νομίζω ότι ο Leclerc αυτές ισχύουν. Δεν λέω ότι δεν ισχύουν. Λέω ότι αυτό που θέλω να ξαναπώ είναι ότι ο Leclerc πρέπει να κοιτάξει αρκετά στον εαυτό του, πέρα από το τι πρέπει να κάνει η Ferrari και πρέπει να κάνει ήδη από τη Ferrari. Πρέπει ο Leclerc να κοιτάξει λίγο τον εαυτό του για να αλλάξει πάρα πολύ την συμπεριφορά του. Δεν θα δώσω και με τον Verstappen. Θα πάω στους άλλους οδηγούς του Grid που έχουν πάρει πρωτάθλημα. Τον Sebastian Vettel, τον Fernando Alonso, τον Lewis Hamilton κυρίως. Πόσες φορές αυτοί οι οδηγοί έχουν βγει δημόσια, είτε σε team radio είτε σε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, και έχουν κράξει τις ομάδες τους για ένα λάθος. Ο Leclerc δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ποτέ. Λέει ότι πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να δούμε τι πήγε λάθος, τι πήγε στραβά, να το βελτιώσουμε, στον επόμενο αγώνα να μην ξαναγίνει. Το οποίο, ok, είναι μια συμπεριφορά η οποία αθλητικά είναι σωστή, αλλά στη Φόρμουλα 1. Δεν κερδίζει πάντοτε αυτός που πάει πάντοτε με τους νόμους, και αυτός που πάει πάντοτε για να κερδίσει όσο, επειδή ο ίδιος είναι, πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος. Πάει αυτός που ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ο Verstappen μου το έδειξε και στη Σιγκαπούρη. Είναι ένας οδηγός ο οποίος προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα. Να πάρει το παραμικρό, ακόμα και αν δεν του πάνε όλα καλά. Είδα αυτός που βλέπει τι ζημιά έχει η μπρος πτέρυγα του Μάγνουσεν, είναι πίσω του. Μου φαίνεται ασύλληπτο να γίνεται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στους δρόμους πίστας όπως είναι η Σιγκαπούρη, και υπό βροχή και με τις συνθήκες να δυσκολεύουν τη ζωή του τόσο πολύ. Αυτό ο Leclerc, δεν λέω ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Leclerc. Λέω ότι δεν έχει ακόμα αυτή την προσδοκία να ελέγχει τους αγώνες, να εξετάσει κάθε πτυχή του αγώνα προς όφελός του. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που το έχουν, όπως είπα, όλοι οι πολιτικοί που έχουν πάει από τέτοιμα αυτή τη στιγμή στο grid. Θα δείξει το μέλλον τι θα συμβεί στην περίπτωση του Leclerc. Πάντως για το 2022 θα γράψει ότι όταν η Ferrari αντιμετώπισε τις δυσκολίες αυτές και δημιούργησε η ίδια κακό στον εαυτό της, εκείνος έλειωσε σαν κεράκι και λίγο ψύχησε μπροστά στη θέα του πρωταθλήματος και του βάρους της ευθύνης που επομίστηκε. Τώρα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις για το θέμα ή για οτιδήποτε άλλο θες να πεις. Μπορείς να το κάνεις τώρα. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Άρα μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά που μας ακούσατε σε αυτά τα σχεδόν 50 λεπτά εκπομπής για ένα ακόμα Undercut. Άμα σας άρεσε φυσικά να κάνετε ένα like στο βίντεο και να subscribe στο κανάλι μας για να έχετε νέο υλικό. Θα σας προτείνω να ακούσετε και τα 3 special που έχουν ανέβει αυτή την εβδομάδα στην πλατφόρμα, στις πλατφόρμες και στο YouTube, για 3 πολύ σημαντικά θέματα, για το Spygate του 2007, για την πορεία της ζωής του Ναζίρ Χουσέιν, ενός ανθρώπου που στιγμάτισε με το δικό του τρόπο τη φία παρότι δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, και φυσικά για το Crashgate που ήταν ως συνοδευτικό του αγώνα στην Σιγκαπούρη.
Από εκεί και πέρα ακολουθεί το κλείσιμο της χρονιάς σε όλα και στα τρία μεγάλα παγκόσμια πρωταθλήματα, Formula 1, MotoGP και WRC. Οπότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε το Total Racing σε όλα τα μεγάλα social media και όχι μόνο. Έχουμε αγώνα την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε αγώνα και την επόμενη εβδομάδα να πούμε. Άλλη μια επιστροφή σε μια θρυλική πίστα την οποία περίμενα περισσότερο ίσως και από τη Σιγκαπούρη. Grand Prix Ιαπωνία στην Σουζούκα με πρωινό ξύπνημα. Το ξύπνημα. Το οποίο νομίζω είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο, Χρήστε. Μάλλον, ναι, εντάξει. Αλλά η Σουζούκα λίγο περισσότερο όμως. Μου είχε λείψει πολύ. Ωραία. Άρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο που θα είναι λογικά για το Grand Prix Ιαπωνία και φυσικά για τα όσα γίνουν. Με την υπόθεση της Red Bull και το τίτλο που θα πάει όλο αυτό, θα είμαστε είτε με live, είτε με κάποιο live που μάλλον είναι το πιο πιθανό προς ώρας, είτε με κάποιο άλλο τρόπο, θα το μάθετε, ελπίζουμε. Μέχρι τότε, να έχετε όλοι καλά και να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια χαρά!